Ξεκινάω. Η πρώτη φάση του μαθήματος αυτού του αυτοσχεδιασμού είναι οι κλίμακες ματζόρε, με διέσεις και υφέσεις και οι συγχορδίες της. Κλίμακες και διατονικές συγχορδίες. Τι είναι διατονικές συγχορδίες? Είναι συγχορδίες που αποτελούνται μόνο από νότες μιας κλίμακας. Υπάρχουν και οι τρόποι της ματζόρε, που θα επεκταθούμε σε λίγο. Τι είναι οι τρόποι μιας κλίμακας? Οι τρόποι είναι οι κλίμακες που ξεκινάνε πάνω από κάθε νότα της αρχικής κλίμακας με τις ίδιες νότες της. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Είναι η ντο ματζόρε, ας πούμε, που βλέπουμε από κάτω στα άσπρα πλήκτρα. Είναι ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο, ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, οι νότες. Από κάθε νότα ξεκινάει μια καινούρια κλίμακα, δηλαδή από ντο, ντο, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο, από ρε, ρε, μι, φα, σο, λα, σι, ντο, ρε, από μη, φα, σο, λα, σι, ντο, ρε, μι. Με νότες της κλίμακας δεν αλλάζει κάτι. Αυτές οι κλίμακες που αναπτύσσονται πάνω από κάθε βαθμίδα της κλίμακας ονομάζονται τρόποι. Με την ίδια λογική είναι και οι συγχορδίες της κλίμακας. Συγχορδία τι είναι? Είναι μία σειρά από νότες οι οποίες ακούγονται ταυτόχρονα και σε πρώτη φάση απέχουν μεταξύ τους διάστημα τρίτης. Δηλαδή, στην ντο είναι ντο, ντο ρε μι, μι φα σολ, ντο, μι σολ. Η τρίφωνη συγχορδία είναι τρεις νότες οι οποίες μεταξύ τους απέχουν τρεις νότες. Οπότε, διατονικές συγχορδίες είναι οι συγχορδίες που αναπτύσσονται πάνω από κάθε νότα της κλίμακας με νότες της κλίμακας. Και τρόποι της κλίμακας είναι οι κλίμακες που αναπτύσσονται πάνω από κάθε νότα της κλίμακας με νότες της κλίμακας επίσης. Με αυτή τη λογική, ξεκινάμε την εισαγωγή. Να πάω λίγο στην... Κάτσε, γιατί έχω εδώ το κόλπο μου. Εδώ είμαι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω και τρίφωνες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω την αρχική κλίμακα. Όλα τα λέμε εδώ μεταξύ σε ντο, έτσι. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε όλοι και να καταλαβαίνουμε όλοι, τα λέμε σε ντο. Στην πορεία θα σας εξηγήσω και κάποια πραγματάκια παραπέρα, έτσι, και όπως και πώς βρίσκουμε τις κλίμακες κλπ. Ντο ματζόρε. Καλό είναι να βλέπουμε και να μαθαίνουμε τις κλίμακες και να τις διαβάζουμε στα αγγλικά, γιατί ό,τι έχει σχέση τουλάχιστον με το jazz αυτοσχεδιασμό είναι γραμμένο στα αγγλικά. Και γενικά η δυτική μουσική, έτσι. Ούτε στα ιταλικά, ούτε στα γερμανικά, γιατί υπάρχει και ιταλική σημειογραφία και γαλλική και γερμανική. Εμείς μιλάμε για την αγγλική σημειογραφία και μάλιστα για την αμερικάνικη. Εντάξει, γιατί από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, η κωδικοποίηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος όσον αφορά το jazz αυτοσχεδιασμό, γιατί και η jazz ξεκίνησε από την Αμερική. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν, οι νότες της κλίμακας, γιατί ξεκινάνε από λα, από A, γιατί ξεκινάνε από C και όχι από A, γιατί η νότα λα είναι το A. Η νότα λα είναι το A γιατί βάσει της νότας λα, των 440 Hz, έχει κουρδιστεί όλο το υπόλοιπο μουσικό μας σύστημα, γιατί στην ουσία ο φυσικός ήχος δεν είναι κουρδισμένος. Έτσι, κάθε νότα, τρεις οκτάβες πάνω, βάσει του φυσικού ήχου, είναι εντελώς άλλος τόνος. Γιατί όταν διαθλάται ο ήχος στον αέρα, αλλάζει και η τονικότητά του. Και επειδή ο φυσικός ήχος έχει να κάνει με την τριβή στον αέρα, γι' αυτό μεταφέρει το ήχος, γι' αυτό και τον ακούμε, γιατί υπάρχει ο αέρας, αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα δεν θα ακούγαμε τίποτα, αλλάζει και η τονικότητα. Για να μπορέσουμε όμως, για να μπορέσει η μουσική να προχωρήσει, από το Μπαχ και μετά, υιοθετήθηκε το συγκερασμένο σύστημα που κουρδιστήκανε όλες οι νότες βάσει αυτής της νότας, των 440 Hz, και χωρίστηκε όλο το ακουστικό φάσμα, τέλος πάντων αυτό που μπορεί να ακούσει ο άνθρωπος, σε ίσα μέρη μαζί τους που λέγονται ημιτόνια. Όλη η μουσική μας δηλαδή είναι μια σειρά από ημιτόνια. Η ματζόρε σκάλα, όπως θα δούμε, όπως βλέπουμε και εδώ, στην πρώτη κάρτα, απέχει από τον ντο στο ρε, από την πρώτη δεύτερη νότα, ένα τόνο, από το ρε στο μη, ένα τόνο, από το μη φα, ένα ημιτόνιο, από το φα στο σολ, ένα τόνο, από το σολ στο λα, ένα τόνο, από το λα στο σι, ένα τόνο και από το σι στο ντο, ένα ημιτόνιο. Δηλαδή, τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, 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 ημιτόνιο. Αυτή η σειρά μας δίνει, όπως θα δούμε και στην πορεία, μια πολύ μεγάλη συμμετρικότητα. Πολύ μεγάλη συμμετρικότητα. Λοιπόν, οπότε τελειώσαμε με τις νότες και πάμε σε συγχορδίες. Οι συγχορδίες, όπως είπαμε, οι διατονικές συγχορδίες, ξεκινάνε από νότες της κλίμακας με νότες της κλίμακας και σε πρώτη φάση
Μιλάμε για τις τρίφωνες συγχορδίες, δηλαδή με τρεις νότες, με τρεις φωνές που ακούγονται ταυτόχρονα και είναι, όπως βλέπετε, είναι ανά τρεις νότες. Εγώ δεν θα εξηγήσω τώρα τι είναι τα διαστήματα. Έχω πει και στην επεξήγηση, όποιος διάβασε τις εξηγήσεις, ότι καλό είναι γενικά να έχετε γνώση θεωρίας διαστημάτων, κλιμάκων κλπ. Βέβαια, για να μην τρώμε χρόνο εδώ, αν θέλετε και έχει κανένας απορίες, μπορεί να μου γράφει και να του απαντάω σχετικά με όλα αυτά και με θεωρία. Και στην πορεία θα σας πω και κάποια βιβλία που σας στείνω, μπορείτε να πάρετε έτσι, από τη βιβλιογραφία. Έχουμε λοιπόν τις κλίμακες, οι οποίες εδώ πέρα, όπως θα δούμε, χωρίζονται σε ματζόρε και μινόρε. Εντάχει εξηγώ τη διαφορά ματζόρε και μινόρε. Στη μουσική έχουμε δύο βασικούς τρόπους, το ματζόρε τρόπο και το μινόρε τρόπο. Ο ματζόρε τρόπος έχει να κάνει με τη ματζόρε κλίμακα και ο μινόρε τρόπος έχει να κάνει με τη μινόρε κλίμακα. Η διαφορά τους είναι στην τρίτη βαθμίδα. Μία οποιαδήποτε συγχορδία, τρίφωνη και κατ' επέκταση τετράφωνη, πεντάφωνη, εξάφωνη, εφτάφωνη, γιατί για να φτάσει εκεί πάνω έχει πρώτα τις τρεις φωνές. Η τρίτη βαθμίδα της, αν είναι τρίτη μεγάλη, δηλαδή δύο τόνους από την τονική, ονομάζεται ματζόρε συγχορδία, είναι major third. Αν απέχει 1,5 τόνο από την τονική, τρεις νότες αλλά 1,5 τόνο, ονομάζεται μινόρε συγχορδία. Από εκεί ξεκινάει όλο το σκηνικό, από το άκουσμα. Οπότε, ας βγάλω τη συγχορδία. Έτσι. Ματζόρε. Α, το πω κάνω. Μινόρε. Ματζόρε. Μινόρε. Γελάει. Κλαίει. Λοιπόν, εντάξει, πολύ γρήγορα τώρα και ψηλοαστεία. Αυτά τα ξέρουμε και πιο πολλοί από εμάς και μουσική να μην είμαστε ακουστικά. Γιατί έχουμε χωρίσει αυτούς τους δύο κόσμους της μουσικής σε ματζόρε και μινόρε. Ο ένας ξεκινάει από τη ματζόρε σκάλα, αυτό που ασχολούμαστε το πρώτο μάθημα, ας πούμε, το θέμα, η ματζόρε σκάλα. Και ο δεύτερος κόσμος της μινόρε σκάλας και κατ' επέκταση της μινόρε μουσικής και της μινόρε αρμονίας ξεκινάει από την έκτη βαθμίδα, από το λα. Θα το εξηγήσω σε λίγο. Έχουμε λοιπόν την κλίμακα τη βασική, τις συγχορδίες που ξεκινάνε από κάθε κλίμακα και τώρα θέλω να δούμε και τους τρόπους της κάθε κλίμακας. Δηλαδή, από κάθε νότα της κλίμακάς μας ξεκινάει μια άλλη κλίμακα και αυτή έχει όνομα. Η πρώτη κλίμακα, η ντο ματζόρε, ονομάζεται ιωνικός τρόπος. Η ματζόρε, όχι μόνο η ντο, αλλά επειδή στην ντο μιλάμε. Η δεύτερη κλίμακα που ξεκινάει από τη δεύτερη βαθμίδα, από τη ρε δηλαδή, λέγεται δωρικός τρόπος ή Dorian mode. Η τρίτη κλίμακα από την τρίτη βαθμίδα, φρύγιος τρόπος ή Phrygian mode. Η τέταρτη κλίμακα από την τέταρτη βαθμίδα, Lydian mode ή Λίδιος τρόπος. Η πέμπτη, Μιξολίδιος ή Lydian mode. Η έκτη, Aeolian ή Αιωλικός τρόπος. Και η έβδομη, Locrian ή Λοκρικός τρόπος. Αυτά είναι τα ονόματα των τρόπων της ματζόρε σκάλας. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε τώρα καθαρά. Θα φροντίσω αν τα βλέπετε ακόμα καθαρότερα, γιατί είναι μεγάλη κάρτα, μικρή κάρτα αυτή. Αλλά για την ώρα είναι αρκετά. Έχουμε λοιπόν τη ματζόρε σκάλα. Οι νότες σε ντο είναι ντο ρε μι φα σο λα σι ντο. Έχουμε τις συγχορδίες της ματζόρε σκάλας από κάθε νότα, αναδιάστημα τρίτης, δηλαδή από ντο είναι ντο μι σολ, ντο ρε μι μι φα σολ, ντο μι σολ, από ρε είναι ρε φα λα, από μι μι σολ σι, από φα φα λα ντο, από σολ σολ σι ρε, από λα λα ντο μι, από σι σι ρε φα κλπ. Οι συγχορδίες αυτές είναι η πρώτη βαθμίδα ματζόρε, η δεύτερη βαθμίδα μινόρε, η τρίτη μινόρε, η τέταρτη ματζόρε, η πέμπτη ματζόρε, η έκτη μινόρε και η έβδομη είναι μινόρε με ελαττωμένη πέμπτη. Λέγεται η μη ελαττωμένη συγχορδία αυτή. Σε αυτές τις κλίμακες πάνω, σε αυτές τις βαθμίδες πάνω, αναπτύσσονται 7 τρόποι. Στην πρώτη βαθμίδα ιωνικός, στη δεύτερη δωρικός, στην τρίτη φρύγιος, στην τέταρτη λίδιος, στην πέμπτη μιξολίδιος, στην έκτη αιωλικός, στην έβδομη λόκριος. Αυτά είναι τα πρώτα μας όπλα. Τα πρώτα μας όπλα λοιπόν είναι αυτά. Είναι μία κλίμακα, οι συγχορδίες, οι τρίφωνες και οι τρόποι που αναπτύσσονται. Με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε έτσι ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σε απλά
progression, συγχορδιακά progression, δηλαδή την, chord progression είναι μία σειρά από συγχορδίες μέσα στο χρόνο. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα σε 2 μέτρα, μέσα σε 4 μέτρα. Αν αυτό το ξεκινήσουμε στη μελέτη μας σε διατονικό τρόπο, έτσι όπως τα λέμε τώρα, δηλαδή με συγχορδίες μόνο της ίδιας κλίμακας, μπορούμε εύκολα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε έναν τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να μην παίζουμε μόνο με ταυτή. Γιατί κάθε συγχορδία που θα βάζουμε να παίζει, θα παίζουμε, θα είναι διατονική, οπότε θα είναι εύκολη, δεν θα αλλάζουμε, θα πηγαίνουμε σε άλλη τονικότητα, θα είναι βγαλμένη μέσα από την κλίμακα και κατ' επέκταση κάθε τρόπος που θα παίζει θα είναι ανάλογος της συγχορδίας και της βαθμίδας. Οπότε έχουμε μία ευκολία. Ο βασικός τρόπος είναι ακούμε τη συγχορδιακή σειρά και φτιάχνουμε μελωδίες βάσει των τρόπων που ταιριάζουν πάνω στην κάθε συγχορδία. Στην πορεία θα δούμε ότι σε κάθε συγχορδία ταιριάζουν παραπάνω από μία κλίμακες. Δηλαδή δεν πάει κλίμακα και συγχορδία, πάει συγχορδία και 2 ή 3 κλίμακες που εμείς αλλάζουμε και διαλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε σε σχέση με το από πού έρχεται η συγχορδία και πού πηγαίνει. Οπότε διαμορφώνουμε τη φρασιολογία μας. Και από εδώ και πέρα ξεκινάει η πολυπλοκότητα. Γι' αυτό το λόγο και τα λέω με έναν τρόπο, έτσι ώστε να μπορείτε να τα έχετε κωδικοποιημένα στο μυαλό σας. Λοιπόν, η πολυπλοκότητα τα ξεχνάω ως εξής. Η πρώτη ερώτηση που λέει ο άλλος. Εφόσον είμαστε στην ίδια κλίμακα και εφόσον είμαστε στις ίδιες συγχορδίες, για ποιο λόγο εγώ να παίζω, να σκέφτομαι κάθε φορά κάποια κλίμακα, εφόσον όλες οι κλίμακες ανήκουν στην ίδια τονικότητα. Δηλαδή, και ο δωρικός στην το ματζόρε, στη ματζόρε, και ο φρίγιος στη ματζόρε, και ο ιωνικός και ο ελικός στη ματζόρε. Γιατί εγώ να σκέφτομαι. Γιατί καταρχήν δεν σε υποχρώνει κανένας να σκέφτεσαι διαφορετικά. Μπορείς να παίζεις άνετα με το αυτί. Αλλά αν παίξεις έτσι, η φρασιολογία σου βασίζεται μόνο και μόνο στο ταλέντο της ακοής που έχεις και της μουσικής αντίληψης. Όταν θα γίνει πιο πολύπλοκο το πράγμα, δεν θα μπορείς να φτιάξεις βάσει της θεωρίας που είναι πολύ σημαντική δικιά σου φρασιολογία, να φτιάξεις φρασιολογία. Δεν θα μπορείς να προβλέψεις τη φράση, δεν θα μπορείς να εγκληματιστείς μέσα σε αυτό που ακούγεται. Γιατί αυτό που ακούγεται, όταν παίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο μουσικό σύστημα, σταματάει να είναι απλά ένα άκουσμα. Έχει πίσω ένα θεωρητικό υπόβαθρο, που αν το ξέρεις, μπορείς, ξέρω εγώ, να κάνεις το παίξιμό σου, τη μουσική σου, ακόμα καλύτερη. Είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα, σαν να θες να συνδέσεις ένα πίνακα ηλεκτρικό και να μην ξέρεις καθόλου ηλεκτρολογικά. Θα δοκιμάζεις κάθε φορά καλώδια, θα σου καίγεται, δεν θα ακούγεται καλά, δεν θα πηγαίνει το ρεύμα εκεί που πρέπει. Ενώ αν ξέρεις πίσω, μπορείς κατευθείαν το καλώδιο να το βάζεις εκεί που πρέπει για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε χρειάζεται η θεωρία. Η λογική λοιπόν του παίζω με το αυτή και δεν πειράζει έτσι κι αλλιώς είμαι στην ίδια τονικότητα, θα σε πάει μέχρι ένα σημείο και μετά όχι απλά δεν θα μπορείς, θα βρεις τοίχο. Πάει μέχρι ένα σημείο και μετά τελειώνει εκεί. Δεν μπορείς να πας πουθενά άλλου. Συνέχεια μετά θα γυρίζεις πίσω και θα ξαναχτυπάς τον τοίχο και θα επαναλαμβάνεσαι. Γι' αυτό το λόγο και έχει αξία το μάθημα. Okay, προχωράω παρακάτω. Πριν παίξω και σας κάνω ένα έτσι παραδειγματάκι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να έχετε και μία βασική έτσι γνώση. Το πώς των κλιμάκων, όλων των ματζόρε κλιμάκων με διέσεις και με υφέσεις. Δηλαδή να είναι χωρισμένες κλιμακές. Επίσης, να έχετε και μία καλή γνώση της σχέσης ματζόρε και μινόρε, δηλαδή ματζόρε κλίμακας και σχετικής μινόρε. Με αυτή τη λογική υπάρχει και μία καλή σχέση σε σχέση με τους τρόπους. Δηλαδή, μπορώ να βρίσκω κάθε τρόπο με το που σκέφτομαι την κλίμακα και να ξέρω σε ποια τονικότητα ανήκει, οπότε κατ' επέκταση βρίσκω και τη συγχορδία σε ποια τονικότητα ανήκει. Σε λίγο θα πω εγώ, θα το πω αυτό, κάθε φορά το λέω, κρατάει ξέρω κανένα τέταρτο η εξήγηση, αλλά το λέω κάθε φορά αυτή την κωδικοποίηση στο μυαλό. Είναι πολύ βασικό όλα τα πράγματα αυτού του είδους, ό,τι έχει σχέση με τον αυτοσχεδιασμό, να τα έχουμε πολύ καλά τακτοποιημένα στο μυαλό μας. Να μην είναι σκόρπιες πληροφορίες, γιατί υπάρχει μια απίστευτη συμμετρικότητα στη μουσική που παίζουμε, στη δυτική μουσική, η οποία έχει και σχέση και επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αν δηλαδή
αυτά τα πράγματα, τις πληροφορίες έχεις ανακατεμένα στο μυαλό σου, δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς τη συμμετρικότητα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μουσική είναι πολύ συμμετρική. Λοιπόν, okay, θα πάω και λίγο παρακάτω τώρα. Έχουμε και ένα άκουσμα τώρα για τις ματζόρες κάλες. Όπως βλέπετε, είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα. Δηλαδή, πατάω και αλλάζει και το άκουσμα, αλλάζουν και τα. Διαφημίζω τη φάση εγώ του multimedia. Λοιπόν, okay. Το ματζόρε μαζί με τον μπάσο. Αυτό που ακούτε είναι η συγχορδία σε τρεις οκτάβες. Έτσι, είναι και η μπάσα, το μπάσο παίζει την τονική της συγχορδίας. Ρε. Εδώ πέρα βασικά έχω και την τρίφωνη και την τετράφωνη, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με τις τετράφωνες. Ασχολούμαστε μόνο με τις τρίφωνες συγχορδίες. Μη. Έχω και τη μουσική πίσω που παίζει. Σολ. Έτσι. Και ώρα είναι τώρα λοιπόν σιγά σιγά να αρχίσουν να παίζουν ορισμένα πραγματάκια. Έτσι να το ζεστάνω λίγο. Okay, εγώ θα παίζω ταυτόχρονα τώρα. Λοιπόν, εδώ θα θέλω να πω το εξής. Σε εσάς που παίζετε μη μεταφερόμενα οργανά, δηλαδή κιθάρες, πιάνα, τρομπόνια, φλάουτα, όμποε, ας πούμε, βιολιά, είναι όλα ντο. Σε εσάς που παίζετε άλτο σαξόφωνα ή βαρύτονα, σαξόφωνα, είναι λα, γιατί το άλτο σαξόφωνο είναι μη ύφεση. Οπότε αυτά που λέμε τώρα, εσείς θα μεταφέρετε σε λα. Όσοι παίζετε μη ύφεση όργανα, όσοι παίζετε σε ύφεση όργανα, τενόρα σαξόφωνα παράδειγμα, ή τρομπέτες, ό,τι λέμε το μεταφέρετε σε ρε. Οπότε εμείς που παίζουμε μεταφερόμενα όργανα, καλό, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να έχουμε μια ευκολία στα τρανσπόρτα, που μερικές φορές χρειάζεται και real time να τα κάνουμε. Okay. Α, θα παίζω από εδώ. Α, όχι, έχει πλάκα έτσι. Παίζω τους τρόπους, έτσι, από κάθε νότα. Βλέπετε την νότα. Όχι. Εδώ τώρα μπορεί οποιοδήποτε, είναι πάρα πολύ εύκολο αν έχει ένα σικουνσεράκι, αλλά και γενικά σε ένα οποιοδήποτε synthesizer έχετε αρμόνιο, μπορείτε να βάζετε τη συγχορδία και να παίζει και εσείς να παίζετε από πάνω. Καλό είναι, ωραίο είναι, σε πρώτη φάση, να παίζετε μόνο τις νότες της συγχορδίας. Δεν θα συνδέετε τίποτα, μόνο μία συγχορδία. Θα ακούγεται σε ένα ρυθμό. Και θα πω τώρα, αμέσως μετά θα πω για το ρυθμό. Και εσείς θα παίζετε τις νότες της συγχορδίας μόνο στην αρχή και μετά θα βάζετε και τις ενδιάμεσες
που νότες συγχωρίες με τις ενδιάμεσές τους μας δίνουν τον τρόπο. Έτσι. Μέχρι στιγμής μιλάμε μόνο για τρίφωνες συγχωρίες. Λοιπόν, εδώ τώρα, σε αυτή τη φάση, θα βάλω μια συγχορδιακή σιρούλα και όπως τα παίζεις, εσείς τα βλέπετε κιόλας. Ντο. Ρε. Φα. Οι συγχορδίες που βλέπετε, που ακούτε, είναι τρίφωνες, έτσι, οπότε βλέπετε εκείνες εκεί. Και να βάλω και ένα ρυθμό έτσι να παίζει. Δεν έχουμε μπάσο, το μπάσο που ακούτε είναι η μπότα, είναι καθαρές συγχορδίες. Οπότε, εγώ ξεκινάω τώρα να παίζω μόνο με νότες της συγχορδίας τρίφωνες. Έτσι, ούτε καν τετράφωνες. Και μετά θα πούμε για το ρυθμό. Συγχορδίας. Αν είναι γρήγορο, μπορώ να το κάνω λίγο πιο αργό. Και επειδή τώρα που θα βάλω κλίμακα, ας το κάνω λίγο πιο αργό. Τώρα, σε αυτές τις κλίμακες που βλέπουμε, σε αυτές τις συγχορδιακές σειρές που βλέπουμε, θα βάλουμε και τους τρόπους τους. Δηλαδή, πρώτη βαθμίδα, ιωνικός τρόπος. Δεύτερη βαθμίδα, δωρικός τρόπος. Τέταρτη βαθμίδα, λίδιος τρόπος, πέμπτη βαθμίδα μιξολίδιος. Δεν σκέφτομαι πάντα το ματζόρε, έτσι, λα για μένα είναι τώρα αυτό, δεν σκέφτομαι πάντα όλη τη ματζόρε σκάλα, προσπαθώ να σκέφτομαι τις τονικές για αρχή. Στην αρχή τις τονικές, μετά μπορεί να ξεκινάω, ξέρω εγώ, από άλλη νότα, πάντα νότα της συγχορδίας, όχι νότα της κλίμακας, ακόμα και αν βάλω κλίμακες πάνω, για αρχή, όταν αλλάζει η συγχορδία, ξεκινάω με νότα της συγχορδίας. Δεν ξεκινάω με νότα της κλίμακας. Αλλάζει το άκουσμα εντελώς. Και μετά, το επόμενο βήμα είναι να λέω ότι θα συνδέσω τις συγχορδίες μου και κατά επέκταση τις κλίμακες κάθε φορά από άλλη νότα. Δηλαδή, από την τρίτη της μίας στην πέμπτη της άλλης κλπ. Δηλαδή, θα λέω, ξέρω εγώ, είναι ντο ματζόρε, εντάξει, ξεκινάει ντο. Θα συνδέσω τη δεύτερη βαθμίδα που είναι ρε φαλά από το σολ. Από το σολ, δηλαδή από την πέμπτη της ντο, θα πάω στην νότα λα της ρε. Βάζω στόχους. Γι' αυτό και ξεκινάω στην αρχή αργά και με λίγες συγχορδίες και γι' αυτό είπα διατονικές. Έτσι. Θα δείτε ότι αν κάνετε αυτή τη μελέτη πολύ γρήγορα και έχετε και λίγο αντίληψη, εννοείται αυτό. Αυτό εξαρτάται δηλαδή από τη δυνατότητα τη φυσική του καθενός. Πολύ γρήγορα θα εγκλιματιστείτε, δηλαδή σε ένα μικρό χρονιστικό διάστημα θα προχωρήσετε υποσυνείδητα πιο πέρα. Σας βοηθάει δηλαδή ο τρόπος της σκέψης
για να προχωρήσετε, να προχωρήσετε υποσυνείδητα ακόμα πιο πέρα από μόνοι σας, από μόνος του ο εγκέφαλος. Okay. Οπότε ξαναπαίζουμε πάλι το ίδιο. Υπάρχει μια ευκολία τώρα, λόγω του ότι υποτίθεται ότι κάποιος που τα έχει μελετήσει μπορεί να τα παίζει πιο εύκολα. Και εύκολα ξεφεύγεις κιόλας σε χρωματικά και αυτά. Αλλά ουσιαστικά, με λίγα λόγια, αυτή είναι η σκέψη. Η σκέψη είναι, έχω καλή γνώση της κλίμακας της τονικότητας που παίζω, τουλάχιστον για αρχή, έτσι. Καλή γνώση της τονικότητας που παίζω. Έχω καλή γνώση των συγχορδιών, των διατονικών. Έχω καλή γνώση των τρόπων και όλα αυτά, σύμφωνα με τις συγχορδιακές σειρές και τα progression που έχω να που παίζω, διαλέγω. Ή στην αρχή ξεκινάω μόνο από τονικές, μετά ξεκινάω από άλλες νότες της συγχορδίας, ξαναλέω, όχι της κλίμακας. Δηλαδή, όταν η δεύτερη συγχορδία μου είμαι ντο ματζόρε, ρε μινόρε, μετά φα ματζόρε, σολ ματζόρε, αν από τον ντο στο ρε, από το Ιωνικό στο Δωρικό παράδειγμα, δεν θα πάω από τη δεύτερη βαθμία. Δεν θα ξεκινήσω από μη. Θα ξεκινήσω από ρε, από φα ή από λα. Για να έχω συνέχεια στα αυτιά μου την αίσθηση της κλίμακας που βρίσκομαι και της συγχορδίας. Εντάξει. Αλλιώς, αν ξεκινάω κάθε φορά στη μελέτη μου, δεν λέω στο παίξιμο, λέω όταν μελετάτε. Αν κάθε φορά ξεκινάω από ό,τι νότα μου έρχεται, το άκουσμα δεν θα ξεχωρίζει. Στη μελέτη πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο σύστημα που να έχει μια αυστηρότητα πάνω στο παίξιμο για να μπορεί να εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος. Γι' αυτό μελετάμε. Αλλιώς δεν μελετάγαμε, θα παίζαμε συνέχεια. Τώρα θα κάνω μια έτσι. Πριν απ' όλα θα σας πω κάποια πράγματα για το ρυθμό, για να συνεχίσουμε το παίξιμο. Εδώ πέρα τώρα συμβαίνει το εξής καλό. Ότι ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, όλου του παίξηματος που έχω, που μπορώ να κάνω, σε δημιουργικό επίπεδο, εξαρτάται από τη ρυθμική μου αγωγή. Δηλαδή, από τι ρυθμό θα το δώσω. Αν έχω καλή αίσθηση του ρυθμού, αν έχω καλές ρυθμικές ιδέες, μπορώ να παίζω και λιγότερες νότες. Βέβαια, δεν υποτιμάει το ένα το άλλο, δηλαδή, για να παίζω καλύτερες νότες θα παίζω ρυθμικά, έτσι. Αλλά χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται και να μπορώ να παίζω πολλές νότες, αλλά χρειάζεται και να μπορώ να παίζω και καλά ρυθμικά, γιατί δεν παίζω μόνος μου. Αλλά ακόμα και μόνος μου να παίζω και σόλο να παίζω, πάλι χρειάζεται να έχω μια καλή ρυθμική έτσι, ανάπτυξη στο παίξιμό μου. Αλλά ένας λόγος παραπάνω, όταν παίζετε με κάποιο συγκρότημα ή με κάποιους άλλους μουσικούς, είτε είναι rhythm section αυτό, είτε μελωδικά όργανα, οτιδήποτε, γενικά το παίξιμο με τους άλλους κάνει το ρυθμό ακόμη πιο σημαντικό, γιατί αυτό είναι που μας κάνει να γίνεται η μουσική μας πιο ενδιαφέρουσα στο άκουσμα. Μιλάμε για την αυτοσχεδιαστική μουσική, δεν μιλάμε για τη διαβαζόμενη, γιατί η διαβαζόμενη είναι αυτό που έγραψε ο συνθέτης. Κλείνει το θέμα. Ξέρεις, διαβάζεις την παρτιτούρα σου, είσαι πολύ καλός ερμηνευτής, είναι όλα ok. Το παιχνίδι παίζεται στο ποιος παίζει καλύτερα το όργανό του σε ερμηνευτικό επίπεδο. Στον αυτοσχεδιασμό ισχύουν εντελώς άλλα πράγματα. Είναι
όλο αυτό που χρειάζεται να σε ερμηνευτείς, συν τη μουσική που μπορεί κάποιος να φτιάχνει εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, και έχουμε ένα αριθμικό τρόπο, ας πούμε, να παίζουμε τα πράγματα. Θα ξανακάνω πάλι. Έπαιξα, προσπάθησα σε κάποια φάση να παίξω λίγο πιο ρυθμικά. Το ρυθμικό έτσι εξαρτάται από πολλά πράγματα τώρα. Εδώ έχω ένα απλό drum pattern, ας πούμε, που παίζει. Αν έχεις ένα κανονικό drummer ή αν έχεις προγραμματίσει πολύ καλά drums ή γενικά ένα ρυθμικό background πολύ καλό, είσαι και εσύ καλύτερα. Όλο αυτό το πράγμα είναι interactive. Δεν παίζεις μόνο σου, δεν παίζεις δηλαδή μόνο εσύ ότι σου κατέβει. Παίζει και σε σχέση με αυτό που ακούγεται. Εκτός αν παίζει solo. Έχει διαφορά. Οκ. Okay. Αφού είπα και για το ρυθμό, αυτό που θέλω να σας πω τώρα είναι πάλι θεωρητικό. Το μάθημα έχει να κάνει και με τη θεωρία. Και η θεωρία είναι πολύ βασικό πράγμα για να μπορούμε να προχωρήσουμε στην πράξη. Και πάμε λίγο στις ματζόρες σκάλες.